Εγώ έχω σήμερα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή θα έλεγα να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο που ούτε λίγο ούτε πολύ το τελευταίο διάστημα έτυχε και να τον ακούσουμε σε τηλεφωνικές του παρεμβάσεις, έτυχε να τον παρακολουθήσουμε και σε εκπομπές στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κύπρο και βρίσκεται και στο ραδιοθάλαμο του Ράδιο Πρώτο. Πρόκειται για τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, του Ενιαίου Παλαϊκού Μετόπου και Οικονομολόγος. Κύριε Καζάκη, καλώ ήλθατε στην Κύπρο και στο Ράδιο Πρώτο. Ε, Πολλέ οι απορίε μα, ξέρετε, το τελευταίο διάστημα έχουν πληθύνει οι δικαιολογίε, έχουν πληθύνει, αν θέλετε, και τα ψέματα. Ακούσαμε πολλά. Mm -hmm. ε, και εκείνο που δεν ακούμε είναι λύσει που να μα πείθουν. Γιατί βλέπετε, μπορεί να έχουν εξαγγελθεί ε, κάποια μέτρα και από την κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό. Ωστόσο, διρωτάται κανεί, και θέλω να αρχίσω από αυτό που είναι και αρκετά επίκαιρο, ε, έχουν εξαγγελθεί κάποια μέτρα. Την ίδια ώρα όμω. Για προσελκύση ξένων επενδύσεων, για το Α, για το Β. Την ίδια ώρα όμω ε, ισχύουν ε, αυτά τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στο τραπεζικό μα σύστημα. Και θέλω την άποψη σα πάνω σε αυτό, γιατί ε, ζητάμε κάτι που ίσω να μην μπορούμε ε, να πείσουμε γι' αυτό με την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτά τα περιοριστικά μέτρα, κατά τη δική σα άποψη, ε, κάνουν κακό όσο συνεχίζονται και αν ναι, γιατί έχουν επιβληθεί και γιατί συνεχίζονται και αν είναι δικαιολογημένο ή μήπως υπάρχουν δεν λέω, κάποιες κοπιμότητες ε, Το γεγονός ότι έχει χτυπηθεί το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου από τις αποφάσεις του Eurogroup και τη συνένεση που έχει από το πολιτικό σύστημα της Κύπρου ε, κάνουν αναγκαία τα μέτρα αυτά τα δέσμευσης καταθέσεων που έχουν επιβληθεί αναγκαία ως προς το γεγονός ότι το φυσιολογικό θα ήταν ε, οι άνθρωποι που έχουν πληγεί ή που κινδυνεύουν για τι καταθέσει του να πάνε τη τι από τι τράπεζε. Έτσι λοιπόν επέβαλα έναν περιορισμό για να μην φάνει, για να μην αποδεχτεί δηλαδή στην πράξη, ότι οι καταθέσει δεν υπάρχουν στι τράπεζες. Δηλαδή έχουν φαγωθεί τα λεφτά. Ήδη. Έχουν, βέβαια, εδώ και καιρό. Όχι από τότε. Η ιστορία έχει ξεκινήσει από πριν από την Ευρωζώνη. Απλά με την Ευρωζώνη, με την ένταξη στην Ευρωζώνη, δόθηκε η ευκαιρία στου τραπεζίτε Κύπριου, αλλά και στου Ελλαδίτε και, και, στους, γενικότερα στο τραπεζικό καρτέλ που διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη, να φάει τα λεφτά των καταθετών, επενδύοντά τα στι πιο κερδοσκοπικέ τοποθετήσει που έχει και με δεδομένο ότι τα επένδυσε σε αέρα, σε χαρτιά, σε άδεια project, σε κτίρια τα οποία δεν έγιναν ποτέ σε επενδύσεις που δεν έγιναν ποτέ και δεν απέδωσαν ποτέ, έτσι τώρα καλείται σήμερα ο καταθέτης, ο αποταμιευτής, τον νοικοκυριό και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας να πληρώσει για την λαιλασία του χρήματος που έκαναν οι τραπεζίτες στην Ευρωζώνη. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους Κυπρίους, απλά και οι Κύπροι τραπεζίτε παίξανε αυτό το παιχνιδάκι. Άλλωστε γι' αυτό δεχτήκανε να μπουν στην Ευρωζώνη. Αυτό του τάξανε, αυτό έγινε. Και έτσι τώρα έφτασε ο λογαριασμό. Και ο λογαριασμό καλύτερα να τον πληρώσει ο κυπριακό λαό. Το δράμα τη ιστορία είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ ξανά να σταθεί ε, τραπεζικό σύστημα στο νησί μέσα στα υπάρχοντα πλαίσια. Διότι κανένα επενδυτή, κανένα σοβαρό επενδυτή, να το πούμε σωστότερα, δεν θα μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε ένα τραπεζικό σύστημα. Μόνο επενδυτέ σαρπαχτή, επενδυτέ της σκιώδους οικονομίας, επενδυτές των παρασκηνίων, επενδυτές της οργανωμένης μαφίας, μόνο αυτοί μπορούν να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε ένα τραπεζικό σύστημα και βεβαίως καταλαβαίνουν τις όλοι επενδύσεις έρχονται να κάνουν τέτοιου τύπου επενδυτές. Άρα, ε, με αυτό το δυσίωνο μέλλον που βλέπετε, ε, υπάρχει λύση σε αυτό το διέξοδο υπάρχει τρόπος να ξανασταθούμε στα πόδια μας ή πρέπει να αρχίσουμε να στηριζόμαστε πλέον σε άλλους πόρους και να αφήσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα και υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Υπάρχει. Είναι καμένο το δάσος και για την επόμενη και για τη μεθεπόμενη και για όλες τις υπόλοιπε γενιές αυτού του τόπου. Όχι. Έχουμε ένα μοντέλο οικονομίας το οποίο έχει επιβληθεί στον πλανήτη και βέβαια στα πλαίσια της Ευρωζώνης έχει λόγω του κοινού έχει γίνει ακόμη πιο Α, επικίνδυνο και πιο απειλητικό ένα μοντέλο οικονομίας που δεν ε, δίνει έμφαση στην πραγματική παραγωγή στην πραγματική οικονομία, στην παραγωγή δηλαδή αλλά δίνει έμφαση στην κερδοσκοπία ή αν θέλετε τοποθετής κεφαλαίου στη χρηματοοικονομία δηλαδή που σημαίνει τίτλοι α, ε, μετοχές, ομόλογα, παράγωγα πιστοτικά προϊόντα στην πραγματικότητα δεν έχουμε τράπεζες έχουμε κατοικο... Κα, ε, μόνο εικονικά τράπεζες στην πραγματικότητα αυτό που ονομάζουμε τράπεζα σήμερα με εξαίρεση βεβαίω μικρά τραπεζικά, κυρίω συνεταιριστικά, συνεταιριστικέ ή συνεργατικέ τράπεζε. Όλε οι υπόλοιπε τράπεζε στην πραγματικότητα είναι σούπερ μάρκετ πιστοτικών προϊόντων, πουλάνε δηλαδή, πουλάνε ε, lifestyle στον, ε, στον, ή ε, προσδοκίε υψηλή απόδοση στον οποιοδήποτε επενδυτή διαμέσου της επένδυση στη χρηματαγορά. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική οικονομία. Γι' αυτό και άλλωστε σήμερα η παγκόσμια οικονομία καταραίει. Και καταραί... έχει, ξε... έχει ξεκινήσει το η κατάρρευση αυτή βεβαίω με το εντυπωσιακό τρόπο του Κράχ του 2008. Και συνεχίζει να καταραίει. Αλλά ακόμη το ζήτημα... δεν έχουμε φτάσει στον πάτο, Όχι, έχουμε ακόμη πολλά. Που μέσα σε εκεί μπορεί να εντάσσονται και παγκόσμιοι πόλεμοι και συγκρούσει και ανα... αναμετρήσει διαφόρων ειδών. Έτσι, αλλιώ η Ευρωζώνη ζει έναντιο πόλεμο. Για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρωζώνη ζει τα προαιώτια ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πολέμου, όπου βασίζεται, βασίζεται κυρίως στην προσπάθεια της Γερμανίας, στην προσπάθεια της Γερμανίας να επιβιώσει ως εκτόπισμα οικονομίας, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην παγκόσμια αγορά, διαμέσου του κανιβαλισμού των υπολείπων οικονομιών. Και αυτό θα παράξει σίγουρα συγκρούσεις. Είναι, δεν είναι τυχαίο ότι το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελβετίας, μόλις πριν δύο μήνες, είπε ότι η προσπάθεια ομοσπονδιοποίησης της Ευρωζώνης ε, με την που βεβαίως πρώτη και κυρία ε, είναι, επιδίωξη είναι της Γερμανίας θα παράξει πολέμους και επαναστάσει. και αυτό αποτελεί νούμερο ένα εθνική απειλή για την Ελβετία λοιπόν καταλαβαίνετε όταν το εκτιμούν ε, αυτό η Ελβετοί που δεν είναι βεβαίω τυχαίοι εκεί βρίσκεται και το στρατηγείο του ΝΑΤΟ για την εκτίμηση των ασύμετρων απειλών σε ολόκληρο τον κόσμο, καταλαβαίνετε πού πάμε. Τώρα, σε αυτέ τι συνθήκε, δεν μπορεί παρά να δει το εξή: Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο. Ε, διάβασα με ενδιαφέρον την έκθεση τη Πίμκο, που χρηματοδότησε, νομίζω, η, η, η κυπριακή κυβέρνηση. Καταρχήν, μου κάνει εντύπωση πώ χρηματοδοτεί αυτόν που σκοπό σκοπός του είναι να κερδοσκοπήσει με ομόλογα ιδιωτικά ή κρατικά στην παγκόσμια αγορά. Δηλαδή, φανταστείτε να, να πάω εγώ να προσλάβω τον Αλκαπόνε να μου εξηγήσει πώ διαμορφώνω τάξη και ασφάλεια στο κράτο μου. Αυτό θεωρείτε ότι έγινε. Ε, βεβαίως. Μα δεν είναι. Κοίτα, η, κοιτάξτε, η PIMCO είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο διαχείριση ομολόγων, ιδιωτικών και κρατικών. Πετε μου εσεί, τι θα πετανεύσει στη μελέτη. Το συμφέρον. Το... Ακριβώ. Ε, θα βάλω μια άνω εδώ ε, για να πω ότι στο 2233, αγαπητοί δημοκρατέ, εδώ στο Πρώτο, μπορείτε, αν έχετε να ρωτήσετε κάτι ε, τον κύριο Καζάκη, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σα στο 2233 ε, για να προσπα... και να μπορέσω, αν μπορέσουμε να απαντήσουμε όσα περισσότερα μηνύματα μπορούμε. Επίση, να πούμε ότι τον κύριο Καζάκη εδώ στην Κύπρο τον παρουσιάζει ε, το Wake Up Cyprus το οποίο σας έχει φέρει κιόλας ναι. εδώ στην Κύπρο στο πλαίσιο διαφώτισης και ενημέρωσης του κοινού για όλα αυτά που μας βυθίζουν όπως λέτε και μου μας στέλνουν στον πάτο γιατί ακόμα όπως είπατε δεν φτάσαμε καλά όχι, καλά στον όχι. πάτο ε, μέσα σε όλα αυτά ε, και διακρίνω αυτή την ε, κάθετη σας θέση έναντι της ευρωζώνης ε, έχουν ακουστεί και ακούγονται πολλές απόψεις και από πολιτικούς και από οργανωμένα σύνολα ε, και από ανθρώπους απλούς ε, κατά πόσον ίσως έχει φτάσει η ώρα να πούμε αντίο στο ευρώ να πούμε αντίο στην Ευρωζώνη και να επιστρέψουμε στην Κυπριακή Λύρα. Αυτό που θα ήθελα από εσά να μα πείτε είναι γιατί για να μπορέσει ο απλό ο κόσμο, που δεν είναι ούτε οικονομολόγος, ούτε πολιτικό, ούτε ειδήμων πάνω σε αυτά τα ζητήματα, να μπορεί να διαλέξει και να πει ναι, αυτό θα ήθελα ή όχι, πρέπει να είναι ενημερωμένο. Άρα, πρακτικά, για τον κάθε ένα από εμά, τι θα σήμαινε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και τα καλά του και τα κακά του. Όταν έχει μια οικονομία η οποία έχει κατά κύριο λόγο χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε, δηλαδή αναπτύσσει χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε με την ευρία έννοια του Γουδουβλίνου. Έχει ή είχε. Ναι. Λέω γενικά <laughs> τα μοντέλα <laughs> να δούμε. Α, και στην ουσία είναι διαμετακομιστικό κέντρο στην καλύτερη περίπτωση κεφαλαίων σε διεθνέ επίπεδο. Το εισόδημα που παράγεται. Το εισόδημα για τον εργαζόμενο, το εισόδημα για τον μικρομεσαίο, ακόμη και για τον αγρότη. Γιατί ακόμη και ο αγρότη, όποιο υπάρχει ή όποιο υφίσταται ακόμη, εξαρτάται από την αγοραστική δύναμη τη οικονομία που υπάρχει μέσα. Αν υπάρχει τζίρο, θα πάει να πουλήσει τα προϊόντα. Άμα δεν υπάρχει, πού θα πάντα πουλήσει. Αυτό το εισόδημα λοιπόν εξαρτάται από το σε ποιο βαθμό η αγορά έχει ζήτηση για τι υπηρεσίε. Σε συνθήκε κρίση λοιπόν, παγκόσμια κρίση όπω αυτή και μάλιστα προτεταμένη, δηλαδή μακροχρόνια κρίση, οικονομίε σαν σαν τη Κύπρου είναι καταδικασμένες να αποτύχουν καταδικασμένες να βυθιστούν δεν έχουν προοπτική εκτός και αν έχουν πίσω τους ισχυρές δυνάμεις που τις χρησιμοποιούν σαν βιτρίνα όπως για παράδειγμα το Λουξεβούργο που το χρησιμοποιεί η Γερμανία ως βιτρίνα για τη τις... συγκομιδή κεφαλαίων αλλά και αυτό κρατήστε μικρό καλάθι, έχουμε μπροστά μας άρα τι είναι εκείνο που θα σε διευκολύνει να παράγεις εισόδημα να παράγει θέσει εργασία και μάλιστα συνεχώ αναπτυσσόμενε, χωρί να σε υποχείριο των συνθήκων τη διεθνού αγορά. Η εσωτερική παραγωγή δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το να αρχίσει η οικονομία να παράγει. Και αυτό δεν είναι ξένο στην κυπριακή οικονομία. Κάπω έτσι γλίτωσε την ολοκληρωτική καταστροφή ή ανέκαμψε την ολοκληρωτική καταστροφή τη εισβολή το 1974. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην παραγωγή. Ένα μοντέλο που βασίζεται και εδραιώνεται στην παραγωγή. Άρα η στιγμή σημειώνει... τη ιδέα επιστροφή στη λύρα και εγκατάλειψη τη Βεβαίω, ε, γιατί δεν είπα ακριβώ αυτό. Γιατί για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί μια τέτοιου τύπου ανάπτυξη χρειάζονται κρατικέ πιστώσει. Σωστά. Και ανάλογου τύπου επενδύσει. ώστε να βοηθηθεί και ο ιδιωτικό τομέα για να το κάνει αυτό πράγμα. το πράγμα. για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε χρηματοδότηση που δεν μα φορτώνει χρέο ω κράτο ή ω κοινωνία. Μόνο με το εθνικό νόμισμα μπορεί να έχει χρηματοδότηση χωρί χρέο. Και αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχει μία μεταβατική περίοδο, διότι ναι. δεν γίνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Πώ μπορείτε Θελείς... να μα εξηγήσετε έτσι, με απλά ελληνικά, Θελείς... τι σημαίνει αυτή η μεταβατική περίοδο για τον καθένα από εμά. Θέλει περίπου 6 με 8 μήνε για να μπορέσει να εισάγει εθνικό νόμισμα στην οικονομία σου. Είναι οι τεχνικέ ανάγκε. Δηλαδή τα logistics τη οικονομία πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσουν και ταυτόχρονα τη δυνατότητα να μπορέσει να έχει εθνικό νόμισμα. Να κόψει δηλαδή εθνικό νόμισμα. Λοιπόν, σε αυτό το μεσοδιάστημα θα έχει δύο σοβαρά προβλήματα. Μάλλον τρία για την Κύπρο. Το πρώτο ζήτημα είναι το εξωτερικό σου ισοζύγιο. Δηλαδή έχει ελληματικό ισοζύγιο σε βασικά αγαθά τα οποία πρέπει πάση θυσία να τα καλύψει. Εκεί θα πρέπει το κράτος να πέσει πάνω και να κόψει οτιδήποτε εισάγεται που δεν έχει άμεση ανάγκη η οικονομία και η κοινωνία. Δηλαδή, αναγκαστικά θα πρέπει να εισάγει καύσιμα, θα πρέπει να εισάγει φάρμακα ε, 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 κατεξοχήν. Και τρόφιμα, και τρόφιμα. Διότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει η Κύπρο, το ότι δεν έχει διατηρήσει. Νομίζω περισσότερο πάρκια. είναι τα φάρμακα και τα καύσιμα περισσότερο παρά τα τρόφιμα. Τα φάρμακα, yeah. παρά το γεγονό ότι η, 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 η Κύπρο διατηρεί ένα επίπεδο φάρμακο φάρμακο-βιομηχανίας η οποία μπορούσε να ενισχυθεί και να καλύψει άνετα τι εσωτερικέ ανάγκε. Παρόλα το, το, ζήτημα το διατροφικό και τα κάψιμα είναι το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι οτιδήποτε παραμένει ω έλλειμμα θα πρέπει να το κλείσει με διακατοικέ συμφωνίε με σύμμαχε χώρε, με χώρε με, ναι. με, με που, που μπορεί να. με την Ελλάδα ενδεχομένω και με άλλες χώρες που να καλύψει τα ελλείμματα αυτά. Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα είναι θα πρέπει γρήγορα να υπάρξει ένα πρόγραμμα α, επ, παραγωγικών επενδύσεων στην οικονομία που εδώ δεν μπορεί να το κάνει κανένα άλλο παρά το κράτο, πρώτη και κυρία, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα φυσικά, αλλά το κράτο έχει την οικονομική επιφάνεια να μπορέσει να, να, α, να το κάνει γρήγορα. Και το τρίτο α, παλάει και άμυνα. Και το λέω αυτό διότι Πώς πολύ απλά αυτό, σημαίνει ότι πρέπει, πρέπει ο Κύπριος να είναι με το όπλο παραπόδα. Γιατί α, έχετε τον εχθρό μέσα στη χώρα σας. Γιατί βεβαίως η Ελλάδα έχει απειλή εκ μέρους της Τουρκίας, αλλά είναι θεωρητική απειλή. Εσείς την έχετε, έχετε το 1 τρίτο κατεχόμενο. Άρα η έξοδος από το ευρώ και η επιστροφή ίσως να ενισχύει αν θέλετε... Ε, αυτό το αίσθημα ανασφάλεια ε, που εμεί επιδιώκαμε. Είναι... Ναι, με έχω, τη... καταλαβαίνω. Ναι, απλά ναι, να το διευκρινίσω. Ναι, ναι. Στην πραγματικότητα είναι ο μόνο τρόπο για να αντιμετωπίσει την αφομείωση τη Κυπριακή Δημοκρατία από τα κατεχόμενα που θα συμβεί με την πολιτική του μνημονίου. Γιατί αυτό θα συμβεί. Και θα συμβεί τόσο απλά και τόσο ανώδυνα, ανώδυνα εισαγωγικά, χωρί να το καταλάβει εύκολα ο Κύπριο, διότι θα γίνει με οικονομικού όρου. Και το φυσικό αέριο φυσικά υπό τον έλεγχο τη Τουρκία. Αυτό Μα εννοείται. Αλλά έτσι αλλιώ, όταν έχει παραχωρηθεί στα, σε Ισραηλινά συμφέροντα ήδη από την εποχή Χριστόφια και το Ισραήλ τα έχει βρει με την Τουρκία αυτή τη στιγμή, όπω καταλαβαίνετε, έχει τελειώσει η ιστορία. Συν το γεγονό ότι στα, στη Δανειακή Σύμβαση που είχε προετοιμαστεί ήδη από την εποχή Χριστόφια υπήρχε η πρόβλεψη για ειδικό ταμείο, όπου τα μελλοντικά έσοδα, οποιαδήποτε μελλοντικά έσοδα από φυσικό αέριο ή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό πόρο τη Κύπρου θα κατατίθονταν στο ειδικό ταμείο που θα είχε απόλυτο έλεγχο η Τρόικα. Άρα, ξεχάστε το. Το ζήτημα είναι, έχετε την έξι επιλογή σαν Κύπρο. Όπω έχουμε και αντίστοιχα και εμεί ε, σαν Ελλαδίτε. Ποιο είναι το θέμα. Ή χάνουμε τη χώρα μα ολοκληρωτικά και γινόμαστε ραγιάδε, δούλοι μέσα στη χώρα μα. Δούλοι εννοείται τη Τρόικα, των Ευρωπαίων αλλά και τη Τουρκία. Σε οποιαδήποτε δύναμη έχει τα κότσια και έχει τη δυνατότητα ή και έχει, συμμετέχει στη διανομή τη Λία, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, ή τη διεκδικούμε και την κερδίζουμε πιο δύσκολα για την Κύπρο γιατί για παράδειγμα να σας πω το, το εξή. εσείς έχετε 8% διατροφική επάρκεια εμείς έχουμε 98% διατροφική επάρκεια στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι καταστραφεί η αγροτική μας οικονομία θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά όμω, επειδή έχουμε συγκεκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με, με, με του φυσικού πόρου, έχουμε δυνατότητα γρήγορη ανάκαμψη. Το, 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 νησί το της μικ, Κύπρου, το μικρό μέγεθος δηλαδή εμάς είναι, μας βάζει πιο δύσκολο, και χειρότερη βεβαίως, είναι πιο δύσκολη η ιστορία. Και έτσι αυτό θα χρησιμοποιηθεί και θα χρησιμοποιηθεί να θα μου το θυμηθείτε, ήδη έχει ξεκινήσει να το χρησιμοποιούν, σαν επιχείρημα υπέρ των πολιτικών της Τρόικας. Ενώ στην πραγματικότητα πρέπει με όλες τις δυσκολίες που έχεις, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις, γιατί σε φέρανε εδώ, δεν, δεν από μόνο σου. Εμείς δεν είναι... καλέσαμε, ναι. ναι. Ναι, αλλά σε φέρανε το ότι σου δημιουργήσανε το πρόβλημα αυτό, το έμφραγμα. Γιατί ένα έμφραγμα, κατά τη γνώμη μου, ήταν ευθεία πολεμική ενέργεια εναντίον τη Κύπρου. Δηλαδή, αυτό τα παλιότερα χρόνια που δεν είχαμε τη διόγκου στο τραπεζικό τομέα όπω τον έχουμε σήμερα, ή δεν έχουμε τα χαρακτηριστικά τη οικονομία που έχουμε σήμερα, γινόταν με πολεμικού όρου. 36 λεπτά μετά τι 12, αγαπημένοι μακροατές, ακούτε ραδιο πρώτο στο μικρόφωνο η Κατερίνα Χριστοφίδου. Φιλοξενούμε εδώ στο ραδιόφωνο το ραδιο πρώτο τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο οποίο είναι ο Γενικό Γραμματέα του ενιαίου Πελαϊκού Μετόπου και οικονομολόγος, ο οποίο έτσι να το πω εκλεγευμένα μα δίνει τα φώτα του και μα λέει αλήθειε έτσι. Όσο στεγνέ και μπορεί να ακούγονται και ομέ, είναι οι αλήθειε. Ε, κύριε Καζάκη, ε, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ανησυχίες και απορίες των ακροατών μας όσες περισσότερες μπορώ. Ε, ακροατής ακροάτρια λέει, αν πιάνω 1000 ευρώ και πάμε στη λίρα και η αναλογία είναι 500 λίρες, τι θα γίνει με τα δάνεια αν έχω 50.000 ευρώ, θα γίνει 25.000 λίρες. Όχι, καταρχήν ε, είναι λάθος ε, η, εκτίμηση, η εκτίμηση αυτή, είναι ένα παραμύθι το οποίο πλασάρεται από ανόητους οικονομολόγους και ξεπουλημένου πολιτικού ότι σώνει και καλά ότι αν πα εθνικό νόμισμα θα υποτιμηθεί. Το αν ή όχι θα υποτιμηθεί ένα εθνικό νόμισμα εξαρτάται από τι πολιτικέ ακολουθεί, συνοδευτικέ πολιτικέ. Εάν επενδύσει ζωντανή εργασία και στην παραγωγή το νόμισμα, το νόμισμα γίνεται βράχο. Θα περίμενα τουλάχιστον από του Κυπρίου οι οποίοι δεν έχουν μείνει να το πούμε έτσι, είχαν ένα πανίσχυρο νόμισμα, εξαιρετικό νόμισμα, το οποίο το παρέδωσαν για να οδηγηθούν στη χρεοκοπία όπω είναι σήμερα, τουλάχιστον να θυμούνται. Γιατί δεν είναι και μακριά, πέντε χρόνια είναι. Ούτε όπω οι Έλληνε από τη δεκαετία του 80 συνήθισαν στα δάνεια και στα, ε, στα ευρωπαϊκά κονδύλια, από τη δεκαετία του 1980. Οπότε μια γενιά έχει ξεχάσει ότι ακόμη και με εκείνη την παλιά δραχμή, που βεβαίω δεν είναι αυτό που θα πρέπει να έχουμε σαν νόμισμα, αλλά και με εκείνη τα καλύτερα από ό,τι ήταν είναι από είναι με το, το ευρώ, θα πρέπει να ξέρουμε ότι με τι πολιτικέ που ακολουθεί, τέτοιο νόμισμα έχει. Εθνικό εννοώ. Από την άλλη μεριά όταν πα, το εθνικό νόμισμα για να αφήσεις τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν, όχι να φορτωθείς εσύ τις ζημίες σαν κοινωνία και σαν κράτος, να τις αφήσεις να χρεοκοπήσουν για να τις αναδομήσεις από μηδενικής βάσης. Σε αυτή την περίπτωση το κράτος εγγυάται τις καταθέσεις, ακόμη και αυτές που κούρεψαν η Τρόικα, τι εγγυάται τι καταθέσει και με ένα συγκεκριμένο τρόπο θα τι αποδώσει, όπω τι απέδωσε η Αργεντινή, όπω απέδωσε η Ισλανδία, όπω απέδωσαν όλε οι χώρε που αναγκάστηκαν και μπήκαν σε εθνικό νόμισμα μετά την καταστροφή του βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, και το δεύτερο, διαγράφονται τα ιδιωτικά χρέη. Όταν χρεοκοπείς εξ' επί τούτου, αφήνεις δηλαδή να χρεοκοπήσουν οι τράπεζες, γλιτώνει ο φιλέτης. Πάβει να υπάρχει δανειστής, πάβει να υπάρχει ο φιλέτης. Μάλιστα. <Ισύνεται> λοιπόν, το χρέο τη Κύπρου φαίνεται ότι ανεβαίνει με την ώρα, λέει ένα ακροατή. Δεν εμπιστευόμαστε ξένους, ούτε του ξένου ούτε του δικού μα, που είναι και ανίκανοι, λέει, κατά την έκφρασή του ακροατή. <Δεν εμπιστεύω> <Δεν εμπιστεύω> <Δεν εμπιστεύω> <Δεν εμπιστεύω> τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ξέρουμε το πραγματικό χρέο, αλλά. Να ξέρουμε το πραγματικό χρέο, αλλά και πού δίνονται αυτά τα δισεκατομμύρια. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ούτε εμεί ξέρουμε. Δηλαδή, ακόμη και οι ειδικοί, αν του ρωτήσετε, δεν ξέρουν. <εμπιστεύω> <Δεν εμπιστεύω> <Δεν εμπιστεύω> <Δεν εμπιστεύω> <Δεν> Αυτή τη στιγμή ακούγονται τρομακτικά νούμερα. Λένε για 20 δισεκατομμύρια και ο Σόιμπλε μίλησε για 20 δισεκατομμύρια δάνειο. Εάν δοθεί το 20 δισεκατομμύρια δάνειο, να ξέρετε ότι αυτό που θα ζητηθεί να, πληρωθεί, να πληρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία είναι τρει φορέ πάνω. Δηλαδή περίπου στα 60 δισεκατομμύρια. Τα 60 δισεκατομμύρια για μια οικονομία που μέχρι χθε παρήγαγε 16 με 18 δι, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ που δεν τρόπο. θα είμαστε αιώνιοι δέσμοι και γι' αυτό δύο, χρειάζεται, όπως είπατε εσείς, ακριβώς, χρειάζεται των το, κράτος, το κράτος να πει όχι. Να πει δεν τα θέλω τα λεφτά αυτά, δεν θα δανειστώ, δεν θα χρεωθώ. Ακόμη και τώρα. Βεβαίω, ακόμη και τώρα. Λοιπόν. Τώρα έχετε την ευκαιρία. Υπάρχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρία για τον Κύπριο, για τον Κυπριακό λαό. Ποιο είναι, να μην επιτρέψει τη Βουλή του να το ψηφίσει την Πέμπτη. Λοιπόν, ο λόγος ένταξης μας στην Ευρώπη ήταν η εθνική ασφάλεια. Μήπως και αυτό ήταν ένα όνειρο απατηλό. Γενικοποιεί λίγο, εντάξει, είναι λίγο πολιτική φύση, αν θέλετε, αυτή η ερώτηση. Παρά ήτανε, ήταν, ήταν, το ίδιο επιχείρημα με το οποίο μα ενέταξαν και εμά στην ΕΟΚ παλιά και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι θα διασφάλισε τα σύνορά μα έναντι τη Τουρκία. Αυτό που είδαμε μετά ήταν κάθε άλλο παρά αυτό. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Έλληνα Πρωθυπουργό. Τέλο πάντων, αυτό το, αυτός ο κύριο που συμπεριφέρεται ω Έλληνε Πρωθυπουργό στην Ελλάδα ε, μιλάει για Ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Ξέρετε τι σημαίνει Ευρωπαϊκή ΑΟΣ. Σημαίνει Πλήρη παρέτηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνικού κράτου. Και μάλιστα έχει το θράσος αυτό ο κύριο να είναι πλάσχε και για ευρωπαϊκή ΑΟΣ στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μιλάει για ευρωπαϊκή ΑΟΣ τη Μάλτα, τη Ελλάδα και τη Κύπρου. Μιλάτε και για το Αιγαίο, φαντάζομαι, Βεβαίως, και για ολόκληρο, τη Θάσο και για όλα αυτά Βεβαίως. το φυσικό πλούτο που υπάρχει εκεί ανεκμετάλλευτο μέχρι στιγμή. Δηλαδή, ο, ο Έλληνα Πρωθυπουργό παραδίδει κυριαρχικά δικαιώματα με ό,τι σημαίνει αυτό, σε φυσικούς πόρους, σε εμπορικά δικαιώματα, σε, σε χωρικά ύδατα, σε FIR, οτιδήποτε, στην Ευρώπη. Φτάσαμε σε τέτοιο σημείο. Δηλαδή το ίδιο το ελληνικό κράτος καταργείται. Και μάλιστα το λέει χαζοχαρούμενα για την Κύπρο και για την Μάλτα. Λες και είναι το πιο απλό πράγμα να καταλήθουν αυτά τα κράτη. Λοιπόν, ε, το χρηματοπιστωτικό σύστημα τη Ισπανία, λέει ένα ακροατή, πλήγει και εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω από την Τρόικα με αποτέλεσμα το κλείσιμο 8 μικρών τραπεζών στη Βαρκελόνη και κούρεμα καταθέσεων. Γιατί αυτό δεν ανακοινώθηκε ποτέ στην Κύπρο, διερωτάτε. Ε, αυτό. εντάξει, δεν μπορεί να μα <laughs> απαντήσει <laughs> ο, ο κύριο Καζάκη. Όχι, αλλά... είναι ακόμη χειρότερα, <laughs> διότι με την πολιτική τη Τρόικα οδηγήθηκαν τέσσερα κρατήδια τη Ισπανία σε απόλυτη χρεοκοπία, με πρώτη την Καταλωνία, τη Βασκία και νομίζω προσφάτως και την Αβάρα, δηλαδή τα κρατήδια. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα, είναι Ομοσπονδία η Ισπανία. Οπότε τι κάνουν, κρατάνε την κεντρική κυβέρνηση στον αφρό, βυθίζοντα στη χρεοκοπία και μάλιστα στην άτακτη χρεοκοπία τα κρατήδια τη Ομοσπονδία. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο φαίνεται η Ισπανία να επιβιώνει, ενώ στην πραγματικότητα βιώνει μια άτακτη χρεοκοπία, άνευ προηγουμένου. Μάλιστα. Το... Η Τράπεζα Κύπρου μπορεί να αντέξει όλο αυτό το βάρο που τη φόρτωσαν, και αν όχι, αυτό τι σημαίνει στη δική μα οικονομία, διερωτάται ένα ακροατή ή με ακροάτρια. Ε, σημαίνει κάτι Μιλάμε, πολύ απλό Νομίζω αναφέρεται και στα 9.5 ειδήσεις ναι. από τον Έλα της ναι, ναι. Λαϊκής που... ναι. ε, Κάτι πολύ απλό ε, η, τράπεζα Κύπρου, η Τράπεζα Κύπρου δεν είναι τράπεζα ούτε της, ούτε της Κύπρου Δεν αντιπροσωπεύει τα κυπριακά συμφέροντα με οποιοδήποτε τρόπο Είναι όργανο του ευρωσυστήματος ο, ο κεντρικό τραπεζίτη, όπω και η Τράπεζα της Κύπρου, λειτουργεί ω τοποτηρητή του κύριου Ντράγκη. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί σε σχέση με τη χρηματοδότηση στην Τράπεζα Κύπρου θα φορτωθεί στο, στο Κυπριακό κράτο και στον Κύπριο πολίτη. Αυτό να το έχουμε σίγουρο. Έχουμε την ψευδέστηση ότι επειδή, όπω συνέβαινε πριν από το ευρώ, ότι η Κυπριακή Τράπεζα ελέγχεται από την Κυπριακή κυβέρνηση. Όχι βέβαια. Με την ένταξη στο ευρώ, η κυπριακή η κεντρική η κυπριακή, ελέγχεται από τον κύριο Ντράγκη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγκατακλείδη, μιλήσατε γιατί πρέπει και να σα αποδεσμεύσουμε, όπως υποσχέθηκα έγκαιρα. Ε, έχετε μιλήσει για ένα παράθυρο ευκαιρίας που υπάρχει τώρα ε, για να σωθούμε αν θέλετε. Ναι. Ε, αυτό έχει διάρκεια, δηλαδή είναι μέχρι την ψήφιση, από τη στιγμή που ψηφίζουμε το μνημόνιο και μπούμε στο χορό Τι σημαίνει αυτό? σημαίνει ότι θα, δι, θα δείτε μια πολύ γρήγορη επιδίνωση των όρων και των συνθηκών δουλειά και, ε, βίου, και ζωή στο, στο νησί. Πολύ χειρότερο από αυτό που βίωσε σε τρία χρόνια, μέσα σε τρία χρόνια, διότι αύριο έχουμε την επέτειο εμεί τη έναρξη των μνημονίων. μαρέσει Μ' αρέσει που μιλάτε για επέτειο. Ε, ναι, ε, το γιορτάζουμε στην, στην Ελλάδα. Δυστυχώ δεν βρίσκεται στην, στον ελλαδικό χώρο ο, ο ε, ο αυτουργός ο νονός, ο <χει> τον, ο νονός είναι, βρίσκεται στην, Αμε, στην Αμερική, στις Βρυξέλλες λοιπόν, αλλά που θα μας πάει θα τον βρούμε <χει> λοιπόν, ε, το νησί επειδή ακριβώς βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και επειδή είναι μικρή οικονομία θα επιδεινωθούν ταχύτατα πόσο νησί εκτιμάτε θα, ότι θα ανέβει το ποσοστό ενεργείας πιστεύω ότι μέχρι τέλος του 2013 Αρχέ 14 θα πρέπει να χτυπήσετε ένα 30% σίγουρα. Εάν ψηφίσουμε το μνημόνιο. Αν δεν το ψηφίσουμε. Αν δεν το ψηφίσουμε, θα αναγκαστεί η, η κυπριακή οικονομία να αναταχθεί με του όρους που έκανε το 1974-1975 και άρα θα έχουμε μια αντίστροφη πορεία προ την ανάπτυξη. Κύριε Καζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ επίσης θερμά το Wake Up Cyprus για τι ε, ήταν ε, αυτοί που σας έφεραν εδώ κοντά μας. Είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον. Εγώ. Δεν ξέρω υπό ποιες συνθήκες, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε. Είναι, εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.